Και μιας και μιλάμε για θέματα έτσι που μας εξελίσσουν, να δούμε και κάπως την αρνητική πλευρά του διαδικτύου και όλων αυτών των μέσων που έχουν να κάνουν με την επικοινωνία. Γιατί τις τελευταίες ώρες κάνουν το γύρο του διαδικτύου κάποιες αναφορές για εκείνους τους επιτίδιους οι οποίοι επέστρεψαν με τις τηλεφωνικές απάτες, με σκοπό πάντα να αποσπάσουν μεγάλα χρηματικά ποσά είτε από μεγαλύτερους σε ηλικία ανθρώπους, αλλά και μέσω διαδικτύου. Δηλαδή, σου στέλνουν ένα μήνυμα, σου λένε επισκέψου ένα σύνδεσμο και μπορεί έτσι κάποιος να έρθει και να βρει πολύ προσωπικά στοιχεία, ακόμα και λογαριασμούς τραπέζης. Και νομίζω ότι είναι και ένα φαινόμενο που τώρα πάλι αρχίζει να παρουσιάζει η έξαρση. Υπάρχουν άνθρωποι και εδώ στο Ηράκλειο που έχουν δεχτεί το τελευταίο διάστημα δεκάδες κλήσεις από το εξωτερικό. Είναι ίσως ένα στοιχείο, όταν δεχτούμε, ας πούμε, μία κλήση από το εξωτερικό, είναι ένα στοιχείο ενδεχομένως που πρέπει να μας προβληματίσει, ότι κρύβεται κάτι πίσω από αυτή την κλίση. Και πώς μπορούμε να προστατευτούμε. Αυτά και ακόμα περισσότερα θα ρωτήσουμε τον κύριο Γιώργο Κορμά. Είναι υπεύθυνος της γραμμής βοήθειας Helpline του Ελληνικού Διαδικτύου στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Έρευνας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε σήμερα μαζί μας. Για έναν έτσι λίγο δυσάρεστο λόγο, μιας και άνθρωποι έχουν πέσει θύματα απάτης. Ωστόσο, είμαστε εδώ για να δούμε πώς μπορούμε να προστατευτούμε. Ναι, η αλήθεια είναι ότι πολλοί κόσμοι σε αυτό το διάστημα έχει ανακαλύψει το διαδίκτυο. Και λόγω του COVID η παραβατικότητα έχει μεταφερθεί και εκεί. Και όταν μιλάμε για διαδίκτυο, δεν μιλάμε μόνο για αυτό, αλλά μιλάμε και για το τηλέφωνο, γιατί πλέον το τηλέφωνο είναι ένα εργαλείο πέρα από της επικοινωνίας, αλλά και της πρόσβασης στο διαδίκτυο, στα προσωπικά δεδομένα, στο e-banking, στο e-commerce και οπουδήποτε αλλού. Άρα λοιπόν, κατά καιρούς βλέπουμε, αντιμετωπίζουμε τέτοιες καταστάσεις, δυστυχώς, όπου οι άνθρωποι πέφτουν θύματα είτε μέσω κλήσεων, είτε μέσω του διαδικτύου και θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Τι είναι αυτό που πρέπει να έχουμε πάντα στο νου μας για να αποτραπεί το χειρότερο, να μην πέσουμε στα δίχτυα των απατεώνων? Ναι, τρία βασικά πράγματα. Mm-hmm. Το πρώτο είναι ότι ποτέ καμία τράπεζα δεν μας στείλει link για να μπούμε να ξεκλειδώσουμε την κάρτα μας που κλειδώθηκε και τίποτε άλλο. Ποτέ δεν θα γίνει αυτό. Άρα δεν παίρνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Δεύτερον, ποτέ δεν, ειδικά τα ηλεκτρονικά δίκτυα που έρχονται τώρα, έχουμε μια εξέλιξη, μια διαδικασία όπου σου λέει δες τη φωτογραφία είσαι στο βίντεο, το πατάς αυτό στο inbox και μετά έχεις τον ιό, έτσι. Άρα τα link που πατάμε πρέπει να είμαστε πάρα πολύ σίγουροι τι είναι αυτό. Κύριε Κορμά, και το τρίτο που αναφέρετε... Mm-hmm. Παρακαλώ, ολοκλήρωστε. Το τρίτο που αναφέρετε όσον αφορά τα τηλέφωνα, γιατί όντως έχουμε πολλές αναφορές, δεν πανικουβαλόμαστε όταν μας πούνε κάτι δυσάρεστο στο τηλεφώνου, δεν παίρνουμε στη διαδικασία να μιλάμε με αγνώστους και κάθε περίπτωση δεν δίνουμε χρήματα για λογαριασμό δικών μας ανθρώπων. Είτε, όπως είπατε, δεν απαντάμε από κλήσεις τις οποίες δεν γνωρίζουμε και έρχονται από το εξωτερικό. Παραμένοντας στο θέμα με τα τηλέφωνα, εγώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Αν κάποιος βρίσκεται σε εξωτερικό χώρο και είναι συνδεδεμένος, για παράδειγμα, σε ένα κοινόχρηστο Wi-Fi και θέλει να μπει στο λογαριασμό του στην τράπεζα, είναι ασφαλής αυτή η διαδικασία που θα κάνει, ή χρειάζεται πάντα σε ό,τι έχει να κάνει με τράπεζα, με κωδικούς, με όλα αυτά που είναι λίγο ευαίσθητα δεδομένα για τον κάθε άνθρωπο, να είμαστε προσεκτικοί και να μην μπαίνουμε με οποιοδήποτε μέσο? Εξαιρετική παρατήρηση, και η οποία δυστυχώς έχουμε προβλήματα εκεί. Δεν κάνουμε συναλλαγές από Wi-Fi. Έτσι πρέπει, γιατί δεν ξέρουμε ποιο ειδικό, ιδίως τα ανοιχτά Wi-Fi. Έτσι, μόνο από το Wi-Fi το δικό μας, του σπιτιού μας, της εργασίας μας που γνωρίζουμε, και προφανώς από τα δεδομένα της κινητού μας. Δεν μπορούμε να πάμε σε μια καφετέρια και να μπαίνουμε από το Wi-Fi της καφετέριας, όπου δεν ξέρουμε, αν είναι και ανοιχτό ακόμα χειρότερα, ποιος μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτό. Έχουμε στο παρελθόν απάτες όπου μπήκανε κάποιοι από ανοιχτά Wi-Fi και πέτανε θύματα, πήραν τις κωδικούς και δημιουργήσαν διάφορα πράγματα. Μάλιστα. Μια απάτη να αναφέρω, η οποία συνδυάζονται όλα για να καταλάβουμε πόσο ευαίσθητα είναι πλέον τα κινητά και πώς πρέπει να προσέχουμε. Έχουμε πολλές περιπτώσεις όπου κάποιος, για παράδειγμα, στέλνει ένα link, είτε η τράπεζα ότι έχει κλειδωθεί η προσωπική μας, οτιδήποτε, αμένουμε μέσα στο
αυτό, δίνουμε τους κωδικούς μας στο e-banking και να το αλλάξουμε, υποτίθεται, και να λειτουργήσει όλο αυτό το πράγμα. Και παράλληλα το κινητό μας, πολλές φορές, μάλλον σε συγκεκριμένη περίπτωση, δεν λειτουργούσε. Τι είχε γίνει λοιπόν? Κάποιος είχε δηλώσει ότι έχει χάσει το κινητό του, με μέσω μιας εξοδότησης πήγε σε μια κινητή τηλεφωνία, έκανε μια καινούρια σύνδεση, πήρε μια καινούρια κάρτα SIM και μπήκε με τους κωδικούς που είχαν κλέψει από το phishing που είχαν κάνει στο διαδίκτυο και χρησιμοποιήσανε το εξαψήφιο που συνήθως έρχεται μέσω Viber από τις τράπεζες και έγινε συναλλαγή. Αλλά ιδιαίτερη προσοχή θέλουμε και στο κομμάτι του e-commerce, δηλαδή στις συναλλαγές. Εκεί θέλει προσοχή. Μπαίνουμε μόνο στα site τα οποία πληκτρολογούμε στο URL. Δεν μπαίνουμε από link σε διαδικτυακό κατάστημα, γιατί υπάρχει ο κίνδυνος να μπούμε σε μια ψεύτικη σελίδα. Και κοιτάμε πάρα πολύ καλά τα σχόλια που έχουν όσον αφορά το προϊόν. Και οι συναλλαγές μας πρέπει να γίνονται σε ασφαλές περιβάλλον. Και αν κάτι συμβεί, καλύτερα είναι αντικαταβολή, αλλά αν κάτι συμβεί, πολλές φορές βλέπουμε ότι κάποιοι βάζουν χρήματα μέσω βάσματος σε τράπεζα. Εάν πέσουμε θύμα σε αυτό, δυστυχώς έχουν πολλές περιπτώσεις όπου παραγγέλνεις κάτι και δεν σου έρχεται ποτέ ή σου έρχεται κάτι άλλο, τότε πρέπει αμέσως να τα αναφέρουμε. Αν έχουμε κάνει συναλλαγές μέσω χρωστικής τράπεζας, χρωστικής ή πιστωτικής κάρτας στην τράπεζα κατευθείαν, διαφορετικά μπορούμε να απευθυνθούμε και ρυθμιστικά να ανακοινωθούμε εναντίον του site. Μάλιστα. Κύριε Κορμά, σας ακούμε μεγάλο ενδιαφέρον. Πολύτιμες οι συμβουλές και οι πληροφορίες που μας δώσετε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Πάντως είναι απλό το διαδίκτυο. Τρεις βασικοί κανόνες. Δεν είναι κάτι παραπάνω για να μην ανησυχεί ο κόσμος, αλλά την άλλη να είναι και προσεκτικός. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.